Έκανε το λάθος. Κλέψιμο από τον Μπράουν. Προποθέσει ευνηδιασμού με τον Αρόγιο, ο οποίος θα βγει την μπάλα στο καλάθι της Μπαρτσελόνα. Εξαιρετική ανάπτυξη του. Με το κάρφωμα έκανε το 14-10. Άμεση απάντηση όμως. Διαχειρός Αρόγιο. Προηγείται με 4. Μπάρτσα που ξεκίνησε με μια αλλαγή στην βασική της πεντάδα. Με νέο πρόσωπο τον Ρότζερ Γκριμάου, το νούμερο 44. Ενώ μπήκε στο παιχνίδι και ο Τζιαν Λούκα Βαζίλε. Γκριμάου σε ένα σόλο για το 22-16. Ο οποίος εμφανώς δείχνει εκτός κλίματος. Τζαμπ σούτ από τον Γκριν για το 28-21. Μια λύση που αναζητούσε. Η ζώνη ζώνη από πλευράς Μακάμπι. Ρότζερ, ο 7ος παίχτης της Μπαρτσελόνα που ευστοχεί στο 7ο της απόψινο τρίποντο. Γενικώς όποιος μπαίνει μέσα στο... Θυσιάζοντας προς το τελευταίο λεπτό. Μπράουν, Γκριν, Φίσερ. Ένα μικρό βηματάκι και το jump shoot από τον Αμερικανό για το 39-33. Η Μπαρτσελόνα με ένα βάρο, Σάδα. Φραν Μπάσκετ, Λιασόβα και τον Ρότζερ. Κάσπι για τον Ελιάου, χαμηλά με αντίπαλο τον κοντύτερο Ρότζερ. Το φόλο κάρφωμα από τον Ντόρ Φίσερ. Με το Σερίτς Μακάμπι να φτάνει πλέον στο 8-0 και να μειώνει τη διαφορά στους 4. 39-35. Για 3 από τον Μπαζίλε για το 49-39 από το ένατο απόψινο τρίποντο της των Πίνι Γκέρσον. Μόνο οργάνωση δεν έχει προσφέρει απόψε ο Πορτορικανός, και δεν έχει δώσει ούτε μία ασίστ. Εδώ ο Μάρκος Μπράουν, ο οποίος πέτυχε τον goal foul. Ξανά η προσπάθειά του. Το οποίο είναι σχεδόν μια πλήρη επίθεση στην διάθεση της Μακάμπι. Σάδα. Το επέστρεψε και ο Αρόγιο. Άντερσεν. Και αυτός για 3. 61-47. Μακάμπι. Μακάμπι που παίζει ώρες. Νομίζει κανείς ότι παίζει στην τύχη. Για να δούμε όμως. Έχουμε ακόμα 9,5 αγωνιστικά λεπτά για το φινάλε. Μπουρστάιν με αντίπαλο τον Ναβάρο, υπερέχει σε δύναμη και ύψος. Βρήκε τον Γιανίβ Γκριν στην καρδιά της άμυνας της Μπαρτσελόνα για το 61-49. Όμορφη συνεργασία των δύο Ισραηλινών. Τον Γκριν στο ξεκίνημα της περίοδου. Ναβάρο, το φλότερ από τον Λαμπόμπα και 69-49. Στρογγυλά πλέον στους 20 πόντους η διαφορά για την Μπαρτσελόνα που μετατρέπει. Μπαρτσελόνα που δείχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι παρά την ήττα της την περασμένη εβδομάδα από την αιώνια αντίπαλό της Ρεάλ, παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί Μπάρτον για τον Φραν Μπάσκετ. Για 3 ξανά από τον Μπαζίλε, το 5ο του απόψινο τρίποντο για το 85-62. Απόψεις. Ελιάου προσπαθεί να απαντήσει, ο Κάσπι συγγνώμη, και τα καταφέρνει, ρίχνοντας ξανά την διαφορά στους 20. 32 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όλοι για αυτή την μαραθώνια τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα. Η κομπίνα πήγε να γίνει με τον Βάσκεθ, έκλεψε ο Κάσπι, θα φτάσει μόνο στο καλάδι, πήγε να βρει τον Μπράουν, η μπάλα εκτός γηπέδου, τέλος. Η Μπαρτσελόνα παίρνει μια τεράστια σημασία νίκη με 85-65, με μια επιβλητική διαφορά 20 πόντων. Χάρη στην